Υπουργής είναι κοντά μας, κυρία Θεανό Φωτίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Έχουμε τα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Όμως, συζητάμε κάθε μέρα εδώ με τη Μέρη για περιστατικά όπως αυτό της Λέρου. Και λέμε, μα πού είναι αυτές οι κοινωνικές δομές, πού είναι οι δομές που είναι δίπλα στις οικογένειες, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Γιατί υπήρξαν αυτές οι παραλήψεις που θα μπορούσαν, λέμε, ρωτάμε, να έχουν αποφευθεί αν υπήρχε αυτή η υποστήριξη. Όπως ξέρετε και το έχω πει πολλές φορές, το προνοιακό κράτος στην Ελλάδα καθορίζεται από ένα μεγάλο διογκωμένο ιδιωτικό τομέα, ένα μικρότερο δημόσιο τομέα. Δηλαδή έχουμε, όπως ανακαλύψαμε εμείς, 1.600 ιδιωτικές δομές, οι οποίες αναγκάστηκαν να εγγραφούν σε πλατφόρμα που ανοίξαμε μετά από νόμο που φέραμε στη Βουλή. Σήμερα λοιπόν προσπαθούμε να αναδιοργανώσουμε όλο αυτό το ιδιωτικό κομμάτι, που έχει καλά κομμάτια όπως αυτά που βλέπουμε, αλλά υπάρχουν και κακά κομμάτια, γιατί εσείς στην επικαιρότητα κάθε τόσο αναδεικνύετε τέτοια θέματα κακών ιδρυμάτων, το λέω έτσι έχετε για δίκιο, να μην πω δίκιο. Αλλά χειρότερα και κακής λειτουργίας του μηχανισμού πολλές φορές. Ακριβώς, κυρία Υπουργέ. Ακριβώς, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζει το κράτος ακριβώς τι συμβαίνει και να μην πληροφορείται από καλά ιδρύματα, ιδιωτικά ή δεν ξέρω τι. Πρέπει. Γιατί δεν το γνωρίζει τόσα χρόνια? Γιατί δεν έφτιαξε ένα μηχανισμό? Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα φτιάξουμε ένα μηχανισμό πολύ σύντομα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλουν οποιαδήποτε τέτοια περιστατικά σαν και αυτά που ακούστηκαν. Κακοποίησης. Θα υπάρχει ηλεκτρονικά, θα διασυνδέεται ο μηχανισμός με το ΕΚΑ, με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θα ενημερώνονται οι κατατόπους εισαγγελείς προφανώς. Προφανώς και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που ειδικά τώρα σε αυτή την περίοδο που είναι η κυρία Δημητρίου, είναι εξαιρετικά σημαντική και η θέση της και η βοήθειά της, γιατί είναι μεγάλη γνώση της. Ακριβώς. Πάνω σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, πόσα κέντρα θα είναι αυτά? Αυτά τα κέντρα θα είναι σε όλη την Ελλάδα? Μισό λεπτό. Ναι. Μιλάω τώρα για ένα μηχανισμό που θα υπάρχει σε όλα τα ιδρύματα, τα δημόσια ιδρύματα και στις περιφέρειες της χώρας. Πέρα όμως από αυτό, εμείς για πρώτη φορά στην Ελλάδα φτιάχνουμε 100 κέντρα στήριξης της οικογένειας. 100. Δηλαδή, το διαπραγματευτήκαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτούς θα προσλάβουμε νέους ανθρώπους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κτλ. Οι οποίοι ποια θα είναι η δουλειά τους? Θα είναι συνδεδεμένοι άμεσα στον κάθε Δήμο, σε 100 Δήμους καταρχήν, και θα το πολλαπλασιάσουμε σιγά-σιγά. Με τα κέντρα κοινότητας. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι, είναι τα κέντρα κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Βεβαίως. Είναι κοντά στην οικογένεια. Που λείπει αυτό το πράγμα, να παρακολουθεί όλες τις καταγγελίες αλλά και να προλαμβάνει, η κυρία Φωτίου. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακόμη και όταν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του ζευγαριού, χωρίς να φτάνουμε σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις και τις πολύ διεστραμμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, χωρίς να φτάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν προβλήματα σε μια οικογένεια. Είτε γιατί υπάρχουν δυσαρμονίες, είτε γιατί τα βάρη είναι πολύ μεγάλα και δεν αντέχουν. Οι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να πάνε και να συμβουλευτούν δωρεάν, να τους συμβουλεύσουν. Είναι πολύ σημαντικό δωρεάν αυτό και δεν προϋποθέτει πάντα να υπάρχει το πρόβλημα. Όχι. Οι οικογένειες μπορούν να συμβουλευτούν αυτούς τους ανθρώπους, τους ειδικούς, ώστε να μην δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό υπήρχε σε όλη την Ευρώπη. Σωστά. Τα κέντρα στήριξης. Κοινωνικά στήριξη κτλ. Είναι μέσα στα κέντρα κοινότητας, τα οποία σε όλη την Ευρώπη είναι αναπτυγμένα. Βέβαια. Η Ελλάδα δεν είχε τέτοιο μηχανισμό. Εμείς λοιπόν. Σύμβουλος οικογένειας θα είναι ουσιαστικά. Θα είναι δίπλα μέσα στην οικογένεια. Θα μπορεί, θα είναι κοινωνική λειτουργία. Θα επισκέπτεται την οικογένεια αν ζητηθεί. Θα πηγαίνει, θα δίνει αναφορές ηλεκτρονικές, κυρία Πολάλη. Και για τέτοια βαριά περιστατικά όμως, κυρία Φωτίου, δηλαδή κυρία Πολάλη, σεξουαλική κακοποίηση, μια καταγγελία λοιπόν μπορεί να την υποδεχθεί. Και πει ανωνύμως μια καταγγελία, θα πρέπει η κοινωνική λειτουργία αυτή. Και όχι μόνο, θα μπορεί να το κάνει και τηλεφωνικά, βεβαίως, γιατί πρέπει να το κάνεις γρήγορα και άμεσα. Θα πρέπει αμέσως να καταγράφεται ηλεκτρονικά, να υπάρχει δηλαδή αποδεικτικό στοιχείο, ηλεκτρονικό. Ναι. Υπογράφεται από συγκεκριμένο κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο και αμέσως μεταβιβάζεται στις εισαγγελικές αρχές, όπως είναι η διαδικασία. Η παρακολούθηση μετά όμως, κυρία Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, γιατί το βλέπουμε εδώ και με το χαμόγελο του παιδιού, που είναι ένας ιδιωτικός φορέας, που
σε συνεργασία με το κράτος, γιατί είναι η μόνη δομή που υπάρχει και μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη στιγμή αυτό που μας λέτε εσείς. Μετά θα μπορεί να παρεμβαίνει, να μπαίνει στη διαδικασία της παρακολούθησης της καταγγελίας αυτής. Γιατί είδαμε και εδώ το κατήγγειλαν και εδώ το μετέφεραν σε αγγελικές αρχές και έμεινε, χάθηκε. Είδατε ότι και στο νόμο για την αναδοχή και υιοθεσία, που το θεωρώ ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό που έκανε η κυβέρνησή μας και τώρα δουλεύουμε πάνω στην υλοποίηση του νόμου, όλη η ιστορία είναι, ακόμη και όταν πάρεις ένα παιδί ως ανάδοχος, αλλά ακόμη και ως θετός θα οφείλεις να παρακολουθήσει για ένα από το κράτος. Στην αναδοχή λοιπόν εμείς προβλέπουμε ακριβώς να υπάρχει μια έκθεση κοινωνικού λειτουργού κάθε μήνα στην αναδοχή, αφού πάρεις το παιδί ή αφού το έχεις το παιδί και ακόμη δεν έχει γίνει δικάσιμος. Πας για υιοθεσία δηλαδή. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει αυτό, κυρία Πολάλη, μέχρι σήμερα? Για τον απλό τον λόγο ότι όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί που υπάρχουν, που θα μπορούσαν να επιφορτιστούν με αυτό, είναι 80. Να. 40 στα κέντρα κοινωνικής προστασίας, στα περιφερειακά, και 40 στις περιφέρειες περίπου, το λέω τώρα απλοποιητικά. Άρα θα ενισχυθεί και αυτός ο τομέας, όπως ξέρετε, με προσλήψεις, πώς θα γίνει? Γιατί όπως ξέρετε αυτό θα απαιτούσε τεράστιο χρόνο και για να φτάσουμε σε ικανοποιητικά μεγέθη θα φτάναμε μετά, άσε που αν ακολουθήσουμε και το Μητσοτάκη δεν θα φτάσουμε ποτέ, γιατί αυτός έχει την αναλογία 1:5. Λοιπόν, θα δεν θα τελειώναμε. Ναι. Άρα... Εγώ λέω λοιπόν, εμείς λοιπόν τι σκεφτήκαμε. Κάναμε το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών, που είναι η Ένωση, σαν το ΤΕ, των κοινωνικών λειτουργών όμως. Μάλιστα. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πέρσι, και του δώσαμε το δικαίωμα να πιστοποιεί με το νέο νόμο της αναδοχής υιοθεσίας, πιστοποιεί κοινωνικούς λειτουργούς που μπορεί να αναλαμβάνουν αυτό το έργο επί αμοιβή. Όπως γίνεται ακριβώς. Η αμοιβή από το κράτος, προφανώς από τις δομές. Ναι. Και επομένως, μια τεράστια δεξαμενή. Σκεφτείτε ότι είναι 10.000 οι κοινωνικοί λειτουργοί στην Ελλάδα, οι οποίοι πλέον πρέπει να είναι μέλη του ΣΚΛΕ για να ασκούν το επάγγελμα. Έχουν πειθαρχικά πολύ αυστηρά περιφερειακή οργάνωση σε κάθε περιφέρεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ΣΚΛΕ, ο οποίος οργανώνεται, είμαστε όλες αυτές τις μέρες και τους μήνες τους επόμενους μαζί του, για να δούμε πώς θα οργανώσει επιστημονικά έγκυρα όλα του τα τμήματα και τα περιφερειακά και τα πειθαρχικά του συμβούλια, ώστε αν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, χάνει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Επομένως, τώρα συνεχίζουμε με την υποστήριξη της οικογένειας. Πάμε στην οικονομική υποστήριξη της οικογένειας, ναι, γιατί περιμένουμε τα επιδόματα. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα Α21 για να δούμε λοιπόν τα οικογενειακά επιδόματα? Ναι. Από ό,τι έχω πληροφορίες, δηλαδή με ενημέρωση και ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ, ο Στέλιος Οπλιάκης. Αυτοί, όπως ξέρετε, φέτος πληρώνουν τα οικογενειακά επιδόματα ως εξέλιξη και μετεξέλιξη του ΟΓΑ. Ο οργανισμός που πήρε όλα τα επιδόματα και τα πληρώνει αυτός με αδιάβλητες διαδικασίες. Λοιπόν, και ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ και ο πρόεδρος της ΙΔΙΚΑ. Γιατί θυμάστε την περασμένη εβδομάδα είχαμε ιστορίες και εσείς με πήρατε πολύ και έδωσα ορισμένες πληροφορίες για να μην υπάρχει πανικός. Με ενημέρωσαν λοιπόν ότι ανοίγει αύριο. Από εκεί και ύστερα προσπάθειες γίνονται για να ανοίξει και σήμερα. Μάλιστα. Για να μην υπάρξει όμως πανικός και παρεξήγηση, λέω ότι ανοίγει αύριο η πλατφόρμα. Αύριο. Αλλά το σημαντικό... Και η προσπάθειά σας είναι ακόμη και νωρίτερα, αν μπορέσει να βγει στον αέρα, να το πούμε έτσι, και σήμερα. Πάντως, τι είναι όμως το πρόβλημα? Αυτό δεν αλλάζει όμως τίποτα, γιατί θα μπουν... Αυτό να αλλά πούμε, αλλάζει κύριε όμως Παναγιωτόπουλε, ο τρόπος που γίνεται η... Ακριβώς αυτό να πούμε. Η συμπλήρωση να πούμε, δεν έχει σημασία πότε ανοίγει. Εχθές, σήμερα, αύριο ή προχθές. Είναι πότε κλείνει για να πληρωθεί η επόμενη δόση. Ναι. Λοιπόν, κλείνει τις 20 Ιουνίου. Ιουνίου. Επομένως, ψυχραιμία, μην πέσουν όλοι την πρώτη ώρα. Δηλαδή, να συμπληρώσουν. 20 Ιουνίου θα κλείσει και όλοι αυτοί που θα μπουν μέχρι τις 20 Ιουνίου θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Ιουλίου. 27, μέχρι τις 27 λοιπόν πληρώνουν. 27 Ιουνίου. 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 Την πρώτη δόση. Όχι, έχουμε πληρώσει ήδη. Ήδη την πρώτη, πάμε στη δεύτερη. Τη δεύτερη. Mm-hmm. Και όσοι μπουν σε συνέχεια, ή και οι ίδιοι ας πούμε, που έχουν ήδη μπει, θα πάνε 27 μέχρι Ιουλίου. 20 Ιουλίου, θα πάρουν τις 27 Ιουλίου πάλι την τρίτη δόση. Επομένως. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Πολάλη, σε απλά νούμερα, για να μην υπάρχει κι άλλη παραπληροφόρηση. Λοιπόν, σημαίνει ότι μέχρι στιγμής έχουμε πληρώσει
291 εκατομμύρια στην πρώτη δόση πριν το Πάσχα, θυμάστε. Ναι. Αυτά είναι απολογιστικά. Δεν είναι με την πλατφόρμα του 18, δηλαδή με το Α21 του 18. Γιατί? Γιατί άργησε να ανοίξει η πλατφόρμα του φορολογικού. Το φορολογικό. Γι' αυτό καθυστερήσαμε κι εμείς. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, με την πλατφόρμα τι αλλάζει, τι εξυγχρονίζεται, αλλάζει όλο, ή θα γίνει όπως το κοινωνικό μέρισμα. Είναι η ίδια ακριβώς τεχνολογία. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Διασταυρώνονται όλα τα στοιχεία που δίνει ο κάθε ένας με 6 βάσεις δεδομένων του κράτους. Επομένως δεν υπάρχουν εδώ γραφειοκρατικά και ναι, ψάξαμε και δεν υπάρχουν και λάθη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, ανθρώπινα. Απλώς ξέρετε, η καθυστέρηση αυτή, γιατί η αρχική πρόβλεψη ήταν να ανοίξει η πλατφόρμα στις 25 Μαΐου, λίγες ημέρες πριν. Έτσι υπάρχει, δημιουργεί πρόβλημα, κυρία Υπουργέ, και με τις δηλώσεις του, τις φορολογικές δηλώσεις των τάξης, γιατί περιμένουν κάτι οι φορολογούμενοι για να μπορέσουν να κάνουν, να δουν το εισόδημα. Πάνε με το 2017. Έτσι κι αλλιώς με τα εισοδήματα του 2017. Mm-hmm. Αλλά με το νέα φορολογική δήλωση του Α21 πάνε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να την έχουν κάνει την Α21. Αν δεν την έχουν κάνει, όμως, γι' αυτό είπαμε και ότι τάξης. Να μην ανησυχούν. Mm-hmm. Όλοι θα πάρουν τη δεύτερη δόση εφόσον μπουν στην πλατφόρμα μέχρι 20 Ιουνίου. Έτσι αλλιώς έχει ανοίξει και το τάξη τώρα, οπότε δεν υπάρχει. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Απλώς όσοι περιμένουν να έχουν το Α21, αναγκαστικά καθυστερούν και τη δήλωση τη φορολογική. Αλλά αυτό είναι το θέλω προβλήμα. Να πω και κάτι ακόμη, γιατί πολλές φορές μας λένε, ναι, σε σχέση με πέρυσι, που και εμείς ήμασταν κυβέρνηση και πέρυσι, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με πέρυσι καθυστερείται φέτος τα οικογενειακά επιδόματα κτλ. Ακούστε, μέχρι τον Ιούλιο πέρυσι, είχαν δοθεί γύρω στα 300 εκατομμύρια, μέχρι τον Ιούλιο εφέτος, δηλαδή και τις 27 Ιουλίου εννοώ, που είναι οι τρεις δόσεις, θα έχουν δοθεί γύρω στα 600 εκατομμύρια. Είναι το διπλάσιο. 50% παραπάνω. Mm-hmm. Επομένως, πιστεύω ότι όλοι θα καταλάβουν και τη φροντίδα μας και γιατί έγινε και αυτή η καθυστέρηση και λόγω τάξης, αλλά και λόγω της αναμόρφωσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΑ. Να έχουν εμπιστοσύνη στον ΟΠΕΚΑ. Ο ΟΠΕΚΑ φροντίζει πολύ και να είναι εντάξει, και να κάνει τη δουλειά του καλά. Οπότε έχουμε τα οικογενειακά επιδόματα, έχουμε την υποστήριξη της οικογένειας. Έρχεται και ένα άλλο μέτρο το 2019 που είναι η επιδότηση του ενοικίου. Πόσο έτοιμοι είσαστε, το έχετε προϋπολογίσει, τι ακριβώς θα συμβεί. Από πρώτης πρώτου 19 θα είμαστε έτοιμοι, θα είσαστε έτοιμοι εσείς να δώσετε αυτό το επίδομα ενοικίου. Ναι. Ναι, ή περνάει από διαδικασίες εγκρίσεων και όλα αυτά. Είναι προαποφασισμένο αυτό. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα από τα μέτρα της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Το οποίο από τα αντίμετρα. Τα αντίμετρα είναι, ναι. Mm-hmm. Είναι λοιπόν από τα αντίμετρα και έπρεπε να αποφασιστεί η αρχιτεκτονική του επιδόματος αυτού. Τι κάναμε λοιπόν και πείσαμε και τους δανειστές έτσι να πάμε. Τι να κάνουμε. Να δώσουμε 600 περίπου εκατομμύρια σε ένα εκατομμύριο 300.000 ανθρώπους. Άρα υπερδιπλάσιος πληθυσμός από το ΚΕΑ. Mm-hmm. Το λέω 600 αυτό, κύριε... εκατομμύρια σε 1.300.000 δικαιούχους επιδότηση ενοικίου. Όχι δικαιούχους, άτομα. Άτομα. Δικαιούχοι θα είναι πολύ μικρότεροι, ντάξει, γιατί ναι. Είναι μονομερή, διμερή, τριμερή. Το δεύτερο που καταφέραμε, δηλαδή να είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός, γιατί οι δανειστές δεν θέλαν στην αρχή, θέλαν μόνο στους δικαιούχους του ΚΕΑ. Δεν είναι σωστό αυτό. Το δεύτερο, η επιδότηση ενοικίου αφορά κατοικία πρώτη. Έτσι κι αλλιώς. Πρώτη. Είτε είσαι σε νίκη, είτε σκοπεύεις να μπεις στο νίκη, ή έχεις δάνειο. Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις λοιπόν. Α, ακόμη και αν δεν υπάρχει ήδη ενίκιο το οποίο πληρώνεται. Σκοπεύει κάποιος να νοικιάσει κάποιο βεβαίως, σπίτι. Θα φέρει βεβαίως αυτό που λέτε, το ενοικιαστήριο. Ναι. Και θα το καταθέσει στην εφορία. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, θα βγει η ΚΙΑ που θα λέει αναλυτικά πώς θα το κάνει κτλ. Αυτό πότε θα σας θέλει, θα είναι πριν το 19. Μην ανησυχείτε, όταν είναι να ανοίξει η πλατφόρμα το 19, θα είμαστε πολύ έτοιμοι, γιατί έτσι κι αλλιώς οι διαδικασίες. Κυρία Φωτίου, πριν κόψετε τις συντάξεις. Ωραία ερώτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμείς, η πολιτική μας για την επιδότηση ενοικίου έχει ξεκινήσει, αν θυμάστε καλά, από τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση. Τότε που δεν είχαμε ένα ευρώ, τότε καταφέραμε να δώσουμε επιδότηση ενοικίου σε πολλές χιλιάδες οικογένειες με τα πολύ περιορισμένα τότε
δεδομένα άρα, τα οικονομικά. Πολιτική μας είναι ανεξαρτήτως μέτρων αντιμέτρων εμείς να δίνουμε επιδότηση ενοικίου σε μεγάλα στρώματα. Καταλαβαίνετε την ερώτηση τώρα, ωστόσο, λένε κάποιοι. Δεν υπεφεύγω εγώ, όπως ξέρετε. Όχι. Ως συμπλήρωμα πρόθεσή μας είναι να μην κοπούν οι συντάξεις. Το λέω ευθέως. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Και για την επιδότηση ενοικίου, αν χρειαστεί, θα βρούμε άλλο τρόπο και άλλο δημοσιονομικό χώρο. Επομένως, πρόθεσή σας... Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα μέτρα αντίμετρα από τη στιγμή που, όπως ελέγχθηκε τότε, και θυμάστε ότι μας το επέβαλε το ΔΝΤ, ότι δεν πιάνουμε το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Σήμερα δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Το πιάνουμε, το λέει το ίδιο το ΔΝΤ. Επομένως δεν βλέπω γιατί πρέπει να κόβω από κάπου και να δίνω κάπου αλλού. Δηλαδή το μηδέν δημοσιονομικό αποτέλεσμα, το οποίο πολύ λιδωρηθήκαμε τότε. Είπαμε ποια αντίμετρα καλέ, εσείς μας κοροϊδεύετε. Λοιπόν, άρα μόνο κόψιμο συντάξεων και εξακολουθούν αυτό να λένε. Λοιπόν, είναι μηδέν. Παρόλα αυτά εμείς λέμε ότι θα πράξουμε το παν Να μην κοπούν οι συντάξεις. Και ανεξάρτητο το επίδομα ενοικίου από το τι θα γίνει με τις συντάξεις. Και πιστεύω ότι το επίδομα ενοικίου μπορεί να μείνει σε αυτό το ύψος σε μια τέτοια περίπτωση. Θα δούμε. Αλλά είναι πρόθεση της κυβέρνησής μας από την πρώτη μέρα με τον νόμο της ανθρωπιστικής κρίσης, όταν δεν υπήρχε ευρώ. Θυμάστε σε τι κατάσταση ήμασταν δημοσιονομικοί και τότε εξασφαλίσαμε χρήματα και τα δώσαμε επί 2 χρόνια, κυρία Πολάρη. Και το 2015 και το 2016. Κύριε Φωτίου, δεν το δώσαμε το 2017. Μπαίνει το στην ατζέντα και στην σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο κ. Μητσοτάκης σας κατηγόρησε ότι μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων χτυπάτε την επιχειρηματικότητα. Καλά, αυτά είναι ασύλληπτα, διότι αν ήταν έτσι, δεν το είδαμε ούτε στην εποχή του να αυξήθηκε ή μάλλον όταν καταργήθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις κτλ. Και κυρίως στους μνημονιακούς χρόνους, όχι μόνο δεν βοηθήθηκε η επιχειρηματικότητα, αλλά καταβαρθρώθηκε ακόμη περισσότερο. Τι δεν ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι η ανταγωνιστικότητα δεν αυξάνεται με συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Τι δεν είδε ο κύριος Μητσοτάκης? Αυξήσαν την ανταγωνιστικότητά τους άλλα κράτη που έχουν και χαμηλότερο κατώτατο μισθό από εμάς. Και χαμηλότερο. Και χειρότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις κτλ. Βουλγαρία, δεν θέλω τώρα να αριθμώ άλλες πολύ γνωστές μας χώρες γύρω από εμάς. Αυξήθηκε. Καμία ανταγωνιστικότητα δεν αυξήθηκε ποτέ από αυτά τα μέτρα. Επομένως, ή δεν ξέρει τι, πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θέλει να μαθαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, ότι δεν έμαθε. Τόσα χρόνια κρίση ο κύριος Μητσοτάκης δεν έμαθε. Φοβάμαι ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί πρέπει από την κρίση όλοι μαζί κάτι να ωφεληθούμε. Όλοι μαζί, όχι μόνο να πληρώνουμε θυσίες, αλλά όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μην ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Άρα κάτι πρέπει να ωφεληθούμε. Αν πλήρωσε τις θυσίες ο λαός και εξακολουθούμε να λέμε ό,τι λέγαμε και πριν, κάτι δεν πάει καλά. Επομένως είναι εφικτό αυτό, η επεκτασιμότητα των συμβάσεων, των κλαδικών? Εντελώς. Και ο κύριος Μητσοτάκης, λυπάμαι, αλλά την επομένη του τέλους των μνημονίων και θα αρχίσει η αύξηση του κατώτατου μισθού και θα οριστεί, αλλά και θα επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις οποίες, αν μη τι άλλο, τις έχουμε ψηφίσει τη Βουλή. Mm-hmm. Και απλά είχε αυτό την ημερομηνία αυτή εξόδου. Άρα θα τα δούμε σε πολύ σύντομο χρόνο από την λήξη του προγράμματος, έτσι, κυρία θα το Φωτίου. Δούμε, δηλαδή το φθινόπωρο. Βεβαίως. Το Υπουργείο Εργασίας δουλεύει γι' αυτό το αθέματα. Με επανειλημμένες και όλα ανακοινώσεις της κυρίας Αξιόγλου, νομίζω ότι έχουμε ενημερώσει για όλα αυτά τα θέματα τον ελληνικό λαό. Θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, είναι δεδομένο αυτό? Θα αυξηθεί, ναι. Μάλιστα. Γιατί όλες οι μελέτες πάλι δείχνουν ότι αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει πόσο την επιχειρηματικότητα. Πόσο έχουμε εικόνα πόσο Όχι, υπάρχει περιθώριο Πολάρη, δημοσιονομικό. Και δεν είμαι εγώ η αρμόδια που θα σας τα πει αυτά. Να ρωτήσω κάτι άλλο, τελευταίο για να κλείσουμε. 13η σύνταξη, αυτό τέλος πάντων που έχει κατηγορηθεί η αντιπολίτευση.
αντιπολίτευση σας λέει ότι δεν είναι 13η σύνταξη, είναι ένα επίδομα τέλος πάντων που δίνεται και πολύ. Θα δοθεί πάλι αυτό το βοήθημα στους συνταξιούχους? Αυτά δεν είναι δικές μου αρμοδιότητες. Είναι αρμοδιότητες της Υπουργού Εργασίας και του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ωστόσο περιθώριο να το δείτε. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζετε, ότι βεβαίως δεν ήταν η 13η σύνταξη αυτή που δώσαμε ως επίδομα το 16. Βεβαίως. Η 13η σύνταξη είναι μια θεσμική κατοχήρωση όλων των συνταξιούχων που οφείλει να επανέλθει. Όμως είναι μια συμβολική πράξη που έγινε το 16. Το 16 και εν μέρει το 17 με έναν άλλο τρόπο, ναι. Για να υπενθυμίζει την μεγάλη βούλησή μας να επαναφέρουμε. Μπορεί να επανέλθει κάποια στιγμή. Αυτά νομίζω Φωτίου. Είναι θέματα μεταμνημονιακής εποχής, μεταμνημονιακής διαπραγμάτευσης, όπως έκαναν και άλλες χώρες, mm-hmm. δηλαδή η Πορτογαλία και η Ιρλανδία που βγήκαν από το μνημόνιο. Πιστεύουμε ότι ανάλογα με το αν πιστεύει μια κυβέρνηση ότι αντί να υπόσχεται ότι θα καταργήσει τον ΕΦΚΑ, τη δημόσια ασφάλιση και θα δίνει στους μισθωτούς την ευκαιρία, στους συνταξιούχους, να ασφαλίζονται ιδιωτικά, δηλαδή τις ιστορίες των ιδιωτικών οργανισμών με τις Lehman Brothers και όλους αυτούς που κατέρευσαν, δεν τους είδε ο κύριος Μητσοτάκης, που έχασαν όλοι ασφαλισμένοι τα λεφτά τους, δεν τα είδε και πουθενά. Επομένως, αντί γι' αυτό, να μιλήσουμε με σοβαρότητα, πράγματι, αυτό το μεγάλο βήμα που κάνει ο ΕΦΚΑ, να το πάμε παραπέρα και με κατοχήρωση πλήρη των συνταξιούχων και αύξηση της σύνταξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα με...